Μαράκι, πες μου, τα είχε χάρη. Γιατί? Δεν τα πολύ πάω καλά με τη δουλειά της. Δεν είμαι πολύ φανατική. Ναι. Οπότε ας όψετε η μία φορά που μου ζήτησε τη χάρη να βγω, έτσι την κάνω. Μην τα βρει άλλο φίλο, καήκαμε. Όχι, στον πίτσο μου, ποτέ ξανά. Η Μαρία ήταν από τα παιδιά τα οποία όταν έλεγε το επίθετό τη και τη λέγανε με τη μαντά, έλεγε απλή συνωνυμία. Αλήθεια, Μαράκι. Και νομίζω ότι το βλέμμα μου σκότωνε εκείνη τη στιγμή. Ότι ήταν, γιατί σου έχω κάνει κάτι, γιατί πρέπει να γίνει συγγραφέα, δεν με ρώτησε. Γιατί δεν το θέλει. Στην εφηβεία έχεις πολύ θυμό. Ναι. Οπότε όλα σε ενοχλούν. Είτε το είπα, εγώ βρήκα το επάγγελμα. Αυτό μου κάτσε. Με κάτι έπρεπε να βάλει το παιδί. Δεν είχε κάτι άλλο. Μόνο πιο πολύ από τη Λένα Μαντά. Δεν ξέρω, τι είχε πάντα δίκιο. Αυτό, πολύ. Είναι αυτή η σχέση μάνας κόρης που ξέρεις... Που περνάει διαπυρός και σιδήρου, ναι. Ειδικά στην εφηβεία. Όπως η σχέση πατέρας-γιου είναι αυτό που λέω ότι δύο κοκόρια δεν μπορούν να συνεπάρξουν. Το ίδιο είναι δύο γυναίκες που είναι και απόλυτα ίδιες, γιατί έχουμε πάρα πολλά κοινά στο χαρακτήρα. Τα Βρίνα, εγώ, τα Βρίνα και η Μαρία. Και εγώ τα Βρίνα, Μαρία. Έλα! Βάλουν δύο καβρίνες να συνυπάρξουν. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Υπήρχαν πολύ έντονες συγκρούσεις στην εφηβεία. Εγώ το έχω πει ότι ο άντρας μου δεν με έχει κάνει να κλάψω τόσο πικρά όσο με έχει κάνει να κλάψω η κόρη μου.